Γεια σας! Κάνε. Ήρθε η Διονυσία που λες, Δημήτρη, από το Ντουμπάι, μάλωσε με το φίλο της και 10 μέρες μετά του κάνει μια έκπληξη στο σπίτι τους. Ωραία. Εντάξει. Μια χαρά το φουστάνι. Ωραίο το δίχτυ που έβαλες από μέσα, η αλήθεια είναι. Οκ. Και μια μαύρη σουέτ μπότα που μπορεί να ήθελε μια πιο γυαλιστερή. Εντάξει, το σακάκι πλάι δεν θυμάμαι πώς κάθεται πάνω σου για να σου πω για τον ντύσιμο. Θέλετε να το βάλω. Αν δεν βαριέσαι, γιατί από ό,τι κατάλαβα βαριέσαι. Δεν βαριέμαι, γιατί να βαριέμαι. Γιατί δεν σε ενδιαφέρει η θερμολογία, δεν σε ενδιαφέρει κάτι. Μας έκανε χάρη που ήρθε. Τα λέει έτσι αυτά. Λοιπόν, με αυτό το φόρεμα δεν πήγαινε κάτι άλλο. Δεν είχα πραγματικά κάτι άλλο που να πω. Όχι, με αυτό το φόρεμα δεν πήγαινε ούτε αυτό. Ναι, ούτε αυτό. Αλλά έπρεπε να βάλω κάτι. Θα βγω από το αυτοκίνητο να μπω στο αυτοκίνητο. Δεν θα ξεπαγιάσω. Η τσάντα πηγαίνει. Όχι. Δεν πάει. Άρα τίμησες υπέρ του διόντος την Ελεάνα. Κοίταξε, παρόλα αυτά το φόρεμα με το δίχτυ από μέσα και την πότα, εμένα κάτι μου κάνει. Να σου πω την αλήθεια. Και θα σου βάλω ένα βαρετό 2. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε στο σοφάκι μας τώρα. Μου αρέσει το look, δεν μου αρέσει το ύφασμα τις μποϊνές. Νομίζω έπρεπε να είναι δερμάτινες και στενές. Ή αυτό το ύφασμα και πιο στενές και πιο ψηλές. Ναι, έχω δυνατήσει και μου πέφτουν. Ναι. Ή, δεν ξέρω, just άλλο ύφασμα, I think. Δεν μου αρέσουν τα γάντια που βάλες από πάνω. Κατάλαβα γιατί ήθελες να, να τελειώνει ως το κάτω. Τα μάζεψα έτσι εδώ να κάνουν το ίδιο με το λουλούδι. Είναι δύσκολο να βρεις like, δίχτυ γάντια και να μεν... Όχι, έχω πάρει άλλο ένα ολόσωμο που έχει μέχρι κάτω, το έχει δάχτυλα μέσα. Γιατί απλά δεν το βάλες? Δεν είχε πόδια. Είχε... Και είχε ολοστράς πάνω. Δεν πήγαινε. Οκ. Τέλος πάντων. Δεν πειράζει, καλό. Τρία. Ευχαριστώ πολύ. Τρία νησία. Και τώρα αυτή η σεμνή τελετή θα ολοκληρωθεί με τον κύριο Κουδουνάρη. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι το look αυτό είναι λάθος για το concept. Γιατί? Γιατί? Για όλα αυτά που συζητάμε τόση ώρα. Ο λόγος. Δεν θα πήγαινα έτσι. Γιατί να τον περιμένεις έτσι στο σπίτι? Και γιατί να μην τον περιμένω καλά έτσι? Πώς θα πάω? Το ύφος του φορέματος δεν ταιριάζει με αυτές τις μπότες. Και αν ήθελες να το βάλεις με αυτό το δίκτυο, πρέπει να αλλάξεις και άλλα πράγματα. Δηλαδή, το δίκτυο έχει ένα τελείως διαφορετικό χαρακτήρα από το φόρεμα. Μπορεί όλα αυτά να είναι μαύρα, αλλά θεωρώ ότι δεν ταιριάζουν μεταξύ τους. Μου αρέσει όμως η ιδέα δίκτυο πάνω-κάτω και αυτό το φόρεμα που είναι πιο ρομαντικό. Θα ήθελα να είναι ακόμη πιο κοντό, όσο πιο πολύ γίνεται τέλος πάντων. Σίγουρα χωρίς τα γάντια. Πιο κοντό. Ναι. Ναι, πάει και πιο κοντό. Πάει και πιο κοντό. Δεν πάει. Πόσο. Ωραία, πάει. Δεν πάει, ρε παιδιά, δεν πάει. Δεν πάει. Λοιπόν, χωρίς τα γάντια σίγουρα, αλλά μου λείπει το δίκτυ στα δάχτυλα. Σίγουρα θα προτιμούσα να βάλεις και μαλλιά, να είναι πάρα πολύ μακριά. Ωραίος ο λαιμός αυτό, οκ. Θα μπορούσε να μην είσαι και τίποτα, αλλά είναι οκ. Και σίγουρα όχι αυτές οι μπότες. Θα μπορούσε να είναι βινίλ και πιο ψηλές. Θα μπορούσε να έχει και μια ζαρτιέρα να τις κρατάει. Ζαντιέρα πάνω από εδώ. Ζαντιέρα, ναι. Ναι. Αλλά να ήταν πολύ πιο ψηλές οι μπότες και όχι σουέτ. Το σουέτ σαν υλικό δεν έχει καθόλου sex appeal. Καθόλου. Και πήγες να κάνεις κάτι άλλο εσύ μαζί με ένα φόρεμα που μπορεί να είναι μαύρο αλλά είναι πολύ ρομαντικό. Δηλαδή κάπως όλα αυτά είναι πολύ μπερδεμένα. Καλά, το σακάκι δεν ταιριάζει καθόλου. Και τη σάντα θεωρώ επίσης ότι δεν ταιριάζει καθόλου. Ευχαριστώ πολύ. Παρακάτω. 8,3 είναι τελική βαθμολογία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορείς να επιστρέψεις. Γεια σας.